Γεια σας. Και πάλι έχω λίγα λουλουδάκια. Ναι, δεν με φτάνουν αυτά που έχω. Μέρες τέτοιες καταλαβαίνετε, μετά τις γιορτές πλησιάζουν και τα γενέθλια και λόγω κατάθλιψης γενεθλίων πρέπει κάπως να παρηγορηθούμε. Δικαιολογίες τέλος πάντων. Εδώ είναι ένα φυτό από την Ουκρανία, από την Αλίνα, από Βουλγαρία και φυτά από το Σβέρταρ, από τη Γερμανία. Τι πάλι πήρε η τριλή! Εννοείται ότι αυτό εδώ το παφαιοπέδιλο, είπα όχι άλλο παφαιοπέδιλο, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Με κοιτούσε με τόση θλίψη. Έλεγε, πάρε με, πάρε με, δεν μπορώ χωρίς εσένα και εσύ χωρίς εμένα. Ορίστε. Και δεν άντεξα. Το πήρα. Με παρακαλούσε, δεν φταίω. Εδώ είναι ένα ωραίο φαλαινόψεις. Μαρουλουδί, αστείευομαι. Έχει ένα αμφοφόρο πολύ μικρούλικο. Δεν ξέρω τι είναι, τι τύχες είναι, από ό,τι καταλαβαίνω. Νομίζω ότι είναι από γιαφόν. Και αυτό εδώ, κοιτάξτε. Επίσης, μαρούλα, μου άρεσαν πάρα πολύ τα φύλλα του. Τσαλοκοτά, τσαλοκοτά. Έχει δύο αμφοφόρους. Επίσης, δεν ξέρουμε αν θα τα κρατήσει. Δρόμος μεγάλος, δύσκολος. Θα δούμε, δεν μας πειράζει, αρκεί τα φυτά να είναι καλά. Και αυτό εδώ το μικρούλι ο Τσαουκλάδες από την Ουκρανία ήρθε. Έχω ένα ο Τσαουκλάδες από Ντομινικάνα που αναπτύσσεται πάρα πολύ καλά. Και είπα να πάρω και αυτό, έχει φανταστικά φυλλαράκια. Δεν έχω τώρα εδώ το όνομα, θα γράψω. Και στο τέλος δεν μπόρεσα να κρατηθώ να μην πάρω αυτήν εδώ την πανέμορφη κάμπρια. Ονομασία δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά είναι πορτοκαλί. Πώς να κρατηθώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάω να τακτοποιήσω τα παιδάκια. Θα τα πούμε σύντομα.